Ευτυχώς που η ομιλία σου, αγαπημένε Χρήστο, ήταν 2-3 λεπτάκια πιο μεγάλη από ό,τι υπολόγισα, οπότε συγκράτησα τα δάκρυα μου. Είναι πολύ μεγάλη τιμή οι άνθρωποι με τους οποίους εργάζεσαι και δουλεύεις και τσακώνεσαι και έρχεσαι σε ένταση περίπου 10 με 12 ώρες την ημέρα. Πραγματικά να νιώθουν αυτό που ήθελες να κάνεις, πραγματικά να πάρεις ένα γραφείο μπροστά. Θα επανέλθω στη γραπτή ομιλία, δεν θα συνεχίσω, πραγματικά θα αρχίσω να κλαίω. Και λόγω του Χρήστου, αλλά λόγω και του φίλου, του Κυριάκου. Είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Αθήνα, όπου το γραφείο τύπου και πληροφοριών, το νέο γραφείο τύπου και πληροφοριών, παρουσιάζεται η φωτογραφική έκθεση του Άδων Χριστοφόρου, φωτογραφίες, ντοκουμέντα από την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου, σε συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου και το φωτογραφικό όμιλο του Δήμου Στροβόλου. Η συνέργεια αυτή είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να προκύψει μέσα από τη συνεργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, δύο τομείς που αγγίζουν και δημιουργούν και συνεχίζουν την πραγματικότητα του τόπου, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Οπότε θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω το φωτογραφικό όμιλο Στροβόλου και ιδιαίτερα την πρόεδρό του, κυρία Λένια Ορφανίδου, για τη δημιουργικότητα, την εργατικότητα και τις πρωτοβουλίες της, αφού χωρίς αυτές σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ, φίλη Λένια. Για την ουσιαστική και καθοριστική συνεργασία του, ευχαριστίες εκφράζω και στον πρέσβη μας στην Ελλάδα, τον κύριο Κενεβέζο. Το ότι η φωτογραφική έκθεση του Άδων Χριστοφόρου αρχίζει το ταξίδι της από την Αθήνα, δεν ήταν τυχαία επιλογή. Ξεκινάμε από την Ελλάδα μας, από το σπίτι της Κύπρου, διότι το σπίτι της Κύπρου είναι η Ελλάδα. Και ο πρέσβης μας και το ξέρει και το νιώθει. Εξού και η διαχρονική και έμπρακτη του στήριξη προς το δικό μας γραφείο. Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών είναι ένα τμήμα της κυβέρνησης, το οποίο η καθημερινότητα κινείται μεταξύ δημιουργικότητας, πολιτικής, διπλωματίας, πληροφόρησης, των μέσων, του τύπου, της τεχνολογίας, της ιστορίας όμως, που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που κουβαλά το γραφείο μας, που είναι το βάρος της καταγραφής της ιστορίας του τόπου μας. Το πιο σημαντικό όμως είναι όχι μόνο η καταγραφή, αλλά και η διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και της συλλογικής μας μνήμης, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Και επειδή λειτουργεί ως μνήμα που δένει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον του τόπου και των ανθρώπων μας. Αυτό λοιπόν το κομμάτι διαφύλαξης, καταγραφής και διαχείρισης και αναμετάδοσης κάθε πολιτιστικού, πολιτισμικού και ιστορικού στοιχείου είναι για μας πολύτιμο και στόχος μας είναι να το αναπτύξουμε και να το αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά. Η φωτογραφία από όλα τα μέσα έκφρασης είναι το μόνο που ακινητοποιεί απόλυτα μια συγκεκριμένη στιγμή στον χρόνο. Είναι το μόνο μέσο έκφρασης που αναπαράγει επάπειρον κάτι που δεν συνέβη παρά μόνο μία φορά. Είναι το μόνο που μπορεί να συλλάβει απόλυτα ένα τόσο μικρό σε χρόνο τμήμα της πραγματικότητας, δημιουργώντας όμως ένα μόνιμο ντοκουμέντο ιστορίας. Και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτεροι περήφανοι που το φωτογραφικό μας αρχείο είναι μια συλλογή που αριθμεί πέραν των 700.000 φωτογραφιών και αρνητικών από το 1950 μέχρι σήμερα και στην οποία προσθέτουμε συνεχώς αξιόλογο υλικό. Ένα κομμάτι αυτής της συλλογής αποτελεί και η συλλογή του φίλου Άδωνη Χριστοφόρου, την οποία μας έχει χαρίσει και τον ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά γι' αυτό. Όταν πριν από ένα ακριβώς χρόνο πραγματοποίησα τα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης του Άδωνη Χριστοφόρου, που διοργάνωσε ο φωτογραφικός όμιλος του Δήμου Στροβόλου στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου και βλέποντας τη δουλειά του, ένιωσα μεγάλη τιμή. Ως συνεργάτηδα του, ως άνθρωπος, ως Κύπρια, ως φίλη του. Εμείς θελήσαμε με την έγκριση του φίλου Άδωνη να διαφυλάξουμε αυτό το έργο αλλά και να το μοιραστούμε. Αντιλαμβανόμενοι τη δύναμη των φωτογραφιών του, πήραμε την πρωτοβουλία να του δώσουμε φτερά και υπό την επιμέλεια του Χρήστου Αβραμίδη, του ταλαντούχου φωτογράφου μας, προχωρήσαμε στο ταξίδι αυτής της έκθεσης. Δεν μείναμε όμως εκεί. Η δουλειά του Άδωνη λειτουργήσε και ως σπίθα έμπνευσης για την εκδοτική σειρά του γραφείου μας, Φωτογραφικά Τετράδια, αφού στην έκδοση του πρώτου τεύχους της σειράς φιλοξενούνται οι φωτογραφίες του Άδωνη. Την οραματιστήκαμε αυτή τη σειρά, τη δημιουργήσαμε και γι' αυτό σήμερα είναι τιμή μας που έχουμε την ευκαιρία να τη μοιραστούμε και αυτό το κομμάτι της δουλειάς μας να το διοχετεύσουμε μέσω σας έτσι ώστε να πάρει και αυτό τα δικά του φτερά. Παρουσιάζοντας τα τρία πρώτα έντυπα της συλλογής αυτής, αυτά τον Άδωνη Χριστοφόρου, Φάνη Παρπαΐρη και Πολύδωρο Κωνσταντινίδη, αναδεικνύοντας έστω ένα μικρό μέρος της δουλειάς του φωτογραφικού πλούτου των τριών αυτών σπουδαίων φωτογράφων.
Η παρουσίαση αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού εκτός από την Ελλάδα. Διότι Κύπρος και Ελλάδα συμπορεύονται, κυρίες και κύριοι, με ισχυρούς εθνικούς και πολιτισμικούς δεσμούς. Με κοινή εθνική συνείδηση μοιράζονται αξίες διαχρονικές, μοιράζονται την αγάπη για την πατρίδα, το μόχθο, την εργατικότητα, τη δύναμη, την οικογένεια και τη θρησκεία. Αυτές τις αξίες στρεφόμαστε, από αυτές τις αξίες στρεφόμαστε και επιβιώνουμε και με αυτές πορευόμαστε, Ελλάδα και Κύπρος. Μέσα από αυτή την έκθεση μπορούμε να μάθουμε από τα λάθη μας και να μην τα επαναλάβουμε. Αναγκαζόμαστε να αναγνωρίσουμε ίσως ξανά τους ίδιους μας τους εαυτούς ως ξεχωριστές οντότητες, φορείς μιας συγκεκριμένης ιστορικότητας και εθνικής ταυτότητας. Αναγκαζόμαστε να αναγνωρίσουμε τη συλλογική μας μνήμη, το ιστορικό και πολιτιστικό νήμα της οποίας είναι στέρεα συνδεδεμένο με τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ιδεώδη. Ελπίζω μέσω της έκθεσης και των τετραδίων να ταξιδέψετε και εσείς, όπως και εγώ, στην Κύπρο του Πεύκου, του Κυπαρισιού, στην Κύπρο της αγάπης και του ονείρου, αλλά και του πόνου και της προσφυγιάς. Μια λέξη που δεν μπορώ καν να προφέρω χωρίς να συγκινηθώ. Να ταξιδέψετε πίσω στο χρόνο, να ανασύρετε ή και να δημιουργήσετε η νεότερη γενιά, μνήμες, να ανασκομποθείτε και να πάρετε δύναμη από τη δύναμη του τόπου και των ανθρώπων του. Και μιας και μιλάμε για ανθρώπους, επιτρέψτε μου να γίνω λίγο εγωίστρια και να απευθυνθώ για ένα δευτερόλεπτο στους δικούς μου ανθρώπους και να τους πω ένα τεράστιο μπράβο και ένα γεμάτο και ειλικρινές ευχαριστώ. Στον Χρήστο Αβραμίδη για την αστήρευτη του δημιουργικότητα και την ακόρεστη του αιμονή για ό,τι είναι σωστό. Την Αντωνία Σοκράτους ή αλλιώς όπως τη λέω μία μορ, αφού η αγάπη που επενδύει σε όλα όσα κάνει αποτελεί πηξίδα για όλους μας στο γραφείο τύπου για πληροφοριών. Αλλά και στον Τηλέμαχο για τα γραφικά του, Δημήτρη Ξένο για το μοντάζ της ταινίας, την Ελέγκο, την Λαντίδου, την Καλίδου, τον Δημήτρη, την Έλλη, τη Στεφανία, τη Μέρη, τη Σκεύη, την Άννα και τη Μαρία. Και αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι της ομάδας του γραφείου μας. Αφού χωρίς τη δική του δουλειά πραγματικά δεν θα είμαστε σήμερα εδώ. Η ομάδα σας πετά και είμαι τυχερή που συμμετέχω. Φίλε Άδωνη, πίσω σε σένα, διότι για σένα είναι η απόψινή βραδιά. Βλέποντας τις φωτογραφίες σου, θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε κάποτε ο Γάλλος φωτογράφος Καρτιέν Μπρεσόν. Πως δηλαδή το να φωτογραφίζεις σημαίνει ότι βάζεις την ίδια ευθεία το μυαλό, το μάτι και το χέρι. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερες, αλλά σε αυτή την ευθεία γραμμή έχεις καταφέρει να βάλεις και την ψυχή σου. Συγχαρητήρια, συνέχισε για πάντα. Σε ευχαριστούμε. Και ευχαριστώ όλους σας.